Καλησπέρα εξερευνητές του ωκεανού. Καλώς ήλθατε και πάλι στο Rainbow Plan, όπου ανακαλύπτουμε τα πιο συναρπαστικά γεγονότα για τον κόσμο μας. Σήμερα, θα σαλπάρουμε για να αποκαλύψουμε τα 10 μυστήρια του ωκεανού. Ο ωκεανός είναι ένα απέραντο, μυστηριώδες μέρος, με μυστικά που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήριά του? Ας βουτήξουμε κατευθείαν. Πρώτο στη σειρά, έχουμε το γιγάντιο καλαμάρι. Αυτοί οι σπάνια εμφανιζόμενοι γίγαντες μπορούν να φτάσουν τα 13 μέτρα σε μήκος, όσο δηλαδή ένα σχολικό λεωφορείο. Ζουν στα βάθη του ωκεανού και έχουν μάτια στο μέγεθος πιάτων φαγητού για να βλέπουν στο σκοτάδι. Επόμενο, ας φωτίσουμε τα πράγματα με τη διοφωτάβια. Ορισμένα θαλάσσια πλάσματα, όπως οι μέδουσες και ορισμένα πλανκτόν, μπορούν να παράγουν το δικό τους φως. Χρησιμοποιούν αυτή τη λάμψη για να προσελκύσουν συντρόφους, να τρομάξουν θηρευτές ή να παρασύρουν θυράματα. Φανταστείτε μια φωτισμένη υποβρύχια δίσκο. Ας μιλήσουμε για τους υποθαλάσσιους καταράκτες. Αυτοί σχηματίζονται όταν νερό διαφορετικών θερμοκρασιών, η αλατότητας, αναμειγνύεται, προκαλώντας τη ροή του βαρύτερου νερού προς τα κάτω σαν καταράκτης. Ένας από τους μεγαλύτερους βρίσκεται στο στενό της Δανίας, πέφτοντας πάνω από 3.500 μέτρα. Τώρα, ας βουτήξουμε βαθιά στη Τάφρο των Μαριανών. Είναι το βαθύτερο μέρος του ωκεανού, φτάνοντας σχεδόν 11 χιλιόμετρα βάθος και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας του φλοίου της Γης. Η πίεση εκεί είναι τόσο έντονη που θα μπορούσε να συνθλίψει έναν άνθρωπο σαν τηγανίτα. Ωστόσο, παράξενα πλάσματα καταφέρνουν να ζουν εκεί. Φανταστείτε να ανακαλύψετε μια βυθισμένη πόλη. Αρχαίοι πολιτισμοί, όπως η πόλη της Ντουάρκα στην Ινδία ή η χαμένη πόλη στην Αίγυπτο, βρίσκονται κάτω από το νερό, κρυμμένοι για αιώνες. Είναι σαν πραγματική υποβρύχια χρονοκάψουλα. Δείτε τους ζωντανούς κοραλιογενείς υφάλους. Αυτές οι υποβρύχιες δομές, συχνά ονομάζονται εκτροπικά δάση της θάλασσας, λόγω της απίστευτης βιοποικιλότητάς τους. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι φιλοξενούν χιλιάδες είδη θαλάσσιας ζωής και είναι κρίσιμοι για την υγεία των ωκεανών. Μην ξεχάσουμε τους καταπληκτικούς καρχαρίες. Αυτά τα απίστευτα πλάσματα έχουν επιβιώσει από 5 μαζικές εξαφανίσεις, καθιστώντας τους μερικά από τα αρχαιότερα ζωντανά ζώα στη Γη. Υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 400 εκατομμύρια χρόνια και έρχονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη. Ας δούμε κάτι καταπληκτικό για τους θαλάσσιους σπόγκους. Ορισμένα από αυτά τα απλά φαινομενικά πλάσματα μπορούν να ζήσουν έως 10.000 χρόνια. Φιλτράρουν νερό για να παίρνουν την τροφή τους και υπάρχουν εδώ και πάνω από 600 εκατομμύρια χρόνια. Ένα από τα πιο ανησυχητικά μυστήρια είναι τα πλαστικά νησιά. Υπάρχουν τεράστια επιπλέοντα κομμάτια σκουπιδιών στον ωκεανό, όπως η μεγάλη σκουπιδομάζα στον Ειρηνικό, που αποτελείται κυρίως από πλαστικό. Αυτά τα νησιά μπορούν να βλάψουν τη θαλάσσια ζωή, γι' αυτό είναι σημαντικό όλοι μας να συμβάλλουμε στη διατήρηση των καθαρών ωκεανών. Και κάτι από τη μυθολογία που αγαπάμε πολύ. Οι γοργόνες. Αυτά τα μυθικά πλάσματα λέγεται ότι είναι μισά άνθρωποι, μισά ψάρια. Ενώ οι γοργόνες αυτές καθ' αυτές δεν είναι αληθινές, παλιότερα οι ναυτικοί μπέρδευαν θαλάσσια ζώα με γοργόνες. Κάποιοι πιστεύουν ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν, αλλά αυτό δεν ισχύει. Μην ξεχνάμε όμως μύθους όπως αυτόν της αδερφής του Μέγα Αλέξανδρου, τη Θεσσαλονίκη, που οι θεοί μεταμόρφωσαν σε γοργόνα και από τότε ρωτάει τους ναυτικούς αν ο Μέγας Αλέξανδρος ζει. Ο ωκεανός είναι γεμάτος με εκπληκτικά μυστήρια και μυστικά. Ποιο ωκεάνιο μυστήριο σας εντυπωσίασε περισσότερο? Πείτε μας στα σχόλια παρακάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, subscribe και το καμπανάκι για περισσότερες απίστευτες περιπέτειες με το Rainbow Plan. Τα λέμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.